Εμείς ξέραμε, περί ποιου σουργέλου μιλάμε εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Απλά και τι χιούμορ έχει το παιδί. Οι άνθρωποι που με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι. Τι τρελό. Έχει πολύ χιούμορ ο Κώστας. Αλλά εκεί πραγματικά, γιατί ό,τι έχει κάνει σε μεταμόρφωση. Δεν είναι και εκτός από τον Πουλόπουλο που ήταν, ξέρεις, βέβαια και με το Ενωμένο Φρύδι, εγώ είχα πεθάνει, Σελήνη. Ενωμένο... Μοιάζαμε πολύ νομίζω με τον Πουλόπουλο. Ήταν η Μενεγάκη, λέει, παιδιά. Ήταν νομίζω το πιο πετυχημένο, το πιο... είναι σαν να γιατί, γιατί του φέρνεις, δηλαδή μη τη χίλια έτσι αυτάν αλλάξει το μαλλί, ας πούμε, το φτιάξανε. Μόνο το, ξέρεις εδώ η έκφραση που του βάλανε και ήταν σαν να έχει τρυπήσει την εικόνα στα 60's, ρε εσύ. Και εμένα μου άρεσε και Ρόμπι προχτές και το ρούχο τώρα. Το ρούχο, τέντα μπροστά. Καθόμουν έτσι μετά γιατί δεν μπορούσα να κάτσω. Δεν σκύβεις με αυτό. Δεν μπορούσα να σκύψω. Είναι ταβερνόπουλος. Πρέπει να... είναι της ταβέρνας. Οπότε πολύ, τώρα πολύ με ωραία. Τον Μπάριο θα το πας λίγο πιο safe. Πιο normal, ναι. Βέβαια εκεί είναι τα ρίσκα της φωνής. Εκεί είναι πιο normal ροντίσιμο, αλλά το φωνητικό είναι πολύ δύσκολο. Να σου πω, τι είναι πιο εύκολο. Με αγχώνει και όλα, συγγνώμη. Με αγχώνει πάρα πολύ γιατί είναι, κατά την άποψή μου, είναι και ύφωνη. Ύφωνη. Με αγχώνει όλο αυτό το ότι θα προσπαθήσω να έρθω όσο πιο κοντά μπορώ. Ναι, γιατί δεν τα παιδιά κάνουν και μίμηση. Να πω ότι αυτό το show, παιδιά, ναι, δεν ξέρω τι λες και εσύ, Νίκο. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι γιατί δύσκολο, μιμήσε από κινήσεις, φωνές, ιστορίες. Φαίνεται πολύ εύκολο, αλλά άμα κάτσεις πραγματικά να αντιγράψεις έναν άνθρωπο και στη συμπεριφορά του και στην εμφάνισή του και στη φωνή του. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Και ειδικά αυτό το έχω ξαναπεί, αλλά το λένε και το έχει πει και ο Θανάσης, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι στα σπόντα. Αλεύρας, τρέλος. Ναι. Τελείως, αλλά τι ταλέντο όμως ο Θανάσης. Τρομερό ταλέντο. Τι ταλέντο. Είναι λίγο πιο δύσκολο για τους τραγουδιστές. Γιατί εγώ έχω, η πορεία μου είναι 7 χρόνια και έχω μάθει να τραγουδάω και να τοποθετώ τη φωνή μου με συγκεκριμένο τρόπο. Μπράβο. Το να αλλάξω τη χρειά μου και την φωνή μου και την τοποθέτηση να πάω κάπου αλλού είναι πολύ πιο πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο πράγμα. Ενώ είναι στο οποίο το έχει ξανακάνει. Και σας έρχομαι με το σοκ, Θανάσης Αλευράς, Στέλλα Κωνητοπούλου. Καλά, εντάξει. Εκεί τώρα είναι τα ουλιαχτά. Νομίζω θα μάλιστα κλείσει η φωνή μου. Ελπίζω να βγαίνω πριν το Θανάση. Γιατί αλλιώς θα κλείσει η φωνή μου με τα γέλια και δεν θα μπορώ να τραγουδήσω μετά. Εγώ εκεί που πέθανα ήταν που έκανε την πόλη πάνω με τη σκουλαρίκου. Α, ναι, γι' αυτό. Είναι όλα τα παιδιά καλά, ο καθένας έχει ένα ξεχωριστό στοιχείο. Να ανέβουμε πιο ψηλά με τους Βέγκας. Βεβαίως. Και επιστροφή εδώ με τον Κωστάκι μας, να μας πει τι θα κάνει καλοκαίρι το αγόρι. Πάμε ψηλά. Ψηλά, κυρίες και κύριοι, με ρυθμό 949 πάντα. Ένα φιλί φωτάκι στη μνήμη, ό,τι από μένα θα μείνει και καλού κακού. Ας το ανοιχτό. Ανοιχτό και δυνατά στο ρυθμό 9. Ένα τι ο, όμως το ο που πάταγε σωστά. Έτσι για να σου δείξω ότι. Για ξανακάνω τώρα. Να θυμάσαι. Το ο. Πο. Έτσι. Απαράδεκτος για πράκτορες. Βασφαλιάρισε τον. Από πριν μου το φιλούσες αυτό. Από πριν. Από πριν, αλλά στο ρίξε. Αλλά κάτσε τώρα γιατί έχουμε μουσαφιρέους. Δεν θα μείνουμε οι δυο μας. Ρε τι θα γίνει. Θέλω να πω ότι τρελαίνομαι για αυτό το τραγούδι. Το πω. Ναι, τρελαίνομαι. Λοιπόν, θέλω να ετοιμάσεις το δικό μας. Διότι εμείς συνδυάσαμε δύο μανίες σε ένα. Το έχουμε ονομάσει ρυθμό σέικ. Το έχεις ακούσει ποτέ, το ρυθμό σέικ? Θα τρελαθείς. Όχι, γιατί κοιμάται τα πρωινά, θα στα πω εγώ τα χαΐρια. Λοιπόν, στο ρυθμό σέικ συνδυάσαμε εγώ τσαμπά με κόλλο τερορίτα. Λοιπόν, προσπαθώ να σκεφτώ το ποπό με τον κόλλο τερορίτα. Ναι, πάει. Ο ποπός με το κόλλο τερορίτα πάει πολύ. Θα το ακούσεις και όχι μόνο θα το ακούσεις, θα το χορέψεις κιόλας. Και πρόσεξε, μην αντιγράψεις τις φιγούρες μας, γιατί αυτές καταποκλείουν. Πάμε να τις κατοχυρώσουμε. Θα τις καταχυρώσουμε. Πάμε να τις κατοχυρώσουμε. Να πούμε ότι ο πόλεμος των φίλων θα παίξει αύριο κανονικά. Με τα μηνύματα που έχετε στείλει ισχύουν και για αύριο, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι τον πόλεμο των φίλων. Βάλουμε αγόρια, κορίτσια και μαλλών. Τέτοιο πρωινό είμαστε. Θα το παίξουμε και τώρα. Πρέπει να πάρουμε, θα προλάβουμε τώρα με το. Α, και 36. Μα πιάσατε τα κοτσομπολίκια, θα το προσπαθήσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Τα μηνύματα θα κρατηθούν για αύριο. Καλοκαίρι, ήρθα. Συγγνώμη, παιδιά, ήρθα εγώ και τα. Θα έκανε ρημάδι. Όπως λέει και η φίλη μου, καινούριου. Καλοκαίρι, τι θα κάνει. Καλοκαίρι. Μέχρι 30 Ιουνίου θα χτυπιέστε στο σόγιο. Είμαστε εκεί, ναι. Στο Your Face Sounds Familiar. Και μετά. Και εκεί αδυνατίζουμε όμως, δεν ξέρω γιατί. Στο Dancing Pace ήταν λογικό να αδυνατίζουμε, που χτυπιόμασταν και χορεύαμε. Είναι δυνατόν να αδυνατίζεις εκεί με τόση πρόβα και με τόση. Μα κάνετε και κίνηση, ρε εσύ. Εκεί κάνουμε και εκεί. Συγγνώμη, φαίνεται. Με το Ρόμπι Βίλιαμς. Δεν δείχνουν τις κινήσεις, δεν τις μελετάτε. Ναι. Οπότε συνεχώς υπάρχει μια κίνηση στο σώμα. Κάνουμε μάθημα και με την Σία Δικοσκινά στο Acting, με την
Με τη Βικτόρια στο. Με τη Βικτόρια Χαλκίτη το. Το φωνητικό, ας πούμε. Το συν, πήγα να πω. Τα αγγλικά μου πρωί-πρωί. Το φωνητικό. Και με την Λιραράκη κάνουμε την κινησιολογία και τη Μαρία Λιραράκη, εκεί να δεις φράου. Φράου με μαστίγιο, αλλά είναι καταπληκτική. Τι θέλει να κάνετε με ακρίβεια αυτό, δηλαδή αντιγράψε τον καλλιτέχνη. Αυτό έκανε. Όχι Κώστα, η κίνηση είναι εδώ. Έτσι. Με μένα δεν είναι τόσο, επειδή έχουμε δουλέψει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Α, ναι. Έχει μέσο. Έχω μέσο. Μου λέει, θα κάνεις αυτό. Μαρία, μπορώ να κάνω αυτό. Για να το δω. Άιντε, κάτω. Άντε, ωραίο είναι. Να τα. Έχουμε διακρίσεις, βλέπω. Θα ξεκουραστεί, δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι Πάριος πιο στατικός. Βέβαια. Ναι, πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα σε αυτό, γιατί μετά ο Πάριος μια εποχή ήταν πολύ. Τελικά, εγώ δεν έχω καταλάβει τι είναι πιο εύκολο. Δηλαδή, όταν κάνεις μια μεταμόρφωση που αλλάζει τελείως. Δηλαδή, πώς ήταν η Μαράια, που σε αλλάξανε τελείως. Ή ο Καράς που με έβλεπε, ναι. Και δεν με αναγνώριζα. Είναι πιο εύκολο αυτό, ή το άλλο. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, που λέγαμε στον Πουλόπουλο ότι έμοιαζες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο, να αλλάξει τελείως, να μείνει εσύ, να βλέπουμε έναν άλλο Κώστα Μαρδάκη ή να λες, έλα μωρέ, εντάξει, τέριαζε κιόλας λίγο, του πήγαινε. Νομίζω το πιο δύσκολο είναι να μην φαίνομαι ποιος είμαι. Να μην καταλαβαίνω. Δηλαδή στον Καρά ή στη Μαράια, νομίζω. Στη Μαράια. Φαινότανε λίγο. Λίγο λόγω ματιού και χιλιού. Στον Καρά ήταν, δεν με αναγνώριζαν. Και μ' άρεσε η ατάκα. Τελειώνεται, ξεκολλάει το σαγόνι. Μα αυτό είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί άμα μας δεις, φτιαχνόμαστε και λίγο πριν ξεκινήσει το σοφ, το πάμε, είναι όλοι λαμπεροί, τέλειοι με τα προγούλια, τις μύτες τους, τα μάγουλά τους, όλα. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, από τη μέση και μετά αρχίζουν και κρέμονται, σαν να λιώνουν όλα. Γυρίζει με 100 και του λέει, τι σημαίνει εκεί, δεν μπορώ, λέει, ξεκολλάει το σαγόνι. Μα δεν είδες που μιλάγαμε, που ανεβήκαμε πάνω, κάτι είπαμε με την Μπεκατόρου και έρχεται και ο Κρατερός και μετά πήγαμε και καθίσαμε στις καρέκλες και μου κράταγε το πηγούν πάνω και πηγαίναμε στο πηγούν. Είναι και σπλατεριά το σόου, θρίλερ κυρίες και κύριοι, φεύγουν σαγόνια στο Your Face. Τελείωσε το live και πω και το προγούλι του Μπεκατόρου, λέω πάρ' το έλα. Έτσι, και η Μαρία φέτος σκίζει, έτσι, Μπεκατοράκι. Θεά, δεν υπάρχει. Πολύ καλή, έχετε κάνει παρέα τρελή εκεί, ρε. Τι να λέμε, έχει γι' αυτό και εμείς. Πολύ ωραία χημεία έχουμε, πάρα πολύ χημεία, όταν από όλους, όλα τα παιδιά. Και από την παραγωγή, ναι. Εννοείται. Νικολάκη, θα πάμε. Περίμενε εσύ. Τι θα κάνεις. Εγώ θέλω κάτι έτσι να μην τσαλακωθώ τη Σωτηρία Μπέλου. Θέλω Σωτηρία Μπέλου. Α, ωραίο θα είναι. Τη λατρεύω κιόλας, είμαι άρρωστη. Και θέλω να το κάνω. Μακάρι. Μακάρι. Εγώ κοίταξε να δεις. Το βλέπεις το Πέτρο. Εσύ. Πέτρο. Εσύ τι θες να κάνεις, τι θα ήθελες να κάνεις, γιατί αυτό μας ρωτάνε τώρα λόγω. Σας ρωτάνε, βέβαια. Τι θα ήθελες να κάνεις και τι δεν θα ήθελες να κάνεις. Οπότε το κάνω εγώ σήμερα. Να μιλήσουμε σοβαρά τώρα, έτσι. Ναι, ναι, αλήθεια. Δεν θα σου πω συγκεκριμένα κάποιο καλλιτέχνη, αλλά αν θα το έκανα, αν δεν με βλέπω, δεν νομίζω να θέλω. Όχι, δεν φοβάμαι, τι να το δω, δεν θέλω. Αν θα έκανα, θα ήθελα κάτι τελείως διαφορετικό από μένα. Δηλαδή να λέγανε, είναι ο Παπαδάκης αυτός, μπα δεν είναι. Το έχω και θα σας το πω μετά. Να με αλλάξουν τελείως αυτό. Έχω πρόταση, αλλά προς το παρόν να ακούσουμε το καινούριο κομμάτι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αποκλειστικά από το ρυθμό 99. Άκουσα, πολύ ωραίο. Φρέσκο πάρα πράγμα, πολύ. Καταπληκτικό. Σπαρταράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και συζητάμε. Συνεχώς για μεταμφιέσεις. Συνεχώς τι θα ήθελε να κάνει ο Κώστας ο Μαρτάκης, τι άλλα έτσι θα ήθελα να κάνει. Τι θα ήθελα να κάνω, ελπίζω να ακούει. Και δεν ακούει όμως εδώ γιατί τα λέμε. Ποιος δεν ακούει, δεν ακούει η παραγωγή. Η παραγωγή όλα τα ακούει. Τα πάντα ακούει, αλλά εκεί. Γιατί δεν τα διαλέγουμε εμείς. Είναι και το μηχάνημα, ναι, αλλά πατάτε εκεί το κουμπί. Ναι. Και πρέπει να σας τύχει κιόλας. Η παραγωγή τα διαλέγει και ναι, πατάμε εμείς το μηχάνημα και. Σίγουρο είναι ότι έχει ενδιαφέρον όταν κάνετε οι άντρες γυναίκες και γυναίκες άντρες. Είναι ωραίο αρέσει. Νομίζω η πραγματική ουσία αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Γιατί είναι κάποια πράγματα εντάξει που ας πούμε αν πας στον Νίκο για να κάνει έναν, ποιο να σου πω, τον Brian Ferry, εγώ θα αυτό θα σε έβαζα να κάνεις. Ναι. 2 μέτρα, παιδί. Δεν του αρέσει. Το σκέφτομαι άλλη, τώρα. Θα σε σκεφτόμουν και Πασχάλη Τερζή. Τσαλάκα εντελώς. Αυτό θέλω να κάνω. Ορίστε. Το κατάλαβα το πνεύμα σας. Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας. Τι είναι αυτό τώρα ξαφνικό. Μας γελάει το σύστημα. Γιατί με κοιτάς περίεργα εσύ Κωστάκη. Προσπαθώ τώρα αυτό. Σε κοιτάω και προσπαθώ να σε φανταστώ Τερζή. Γιατί μια χαρά. Εδώ είδαμε σε ένα καράβρε. Εδώ είδαμε σε ένα καράβρε. Ναι εντάξει. Και Νίκο Καρβέλα. Εγώ έχω χιούμορ. Που φάγες 300 κιλά. Τι έχει, τι έχει. Δεν άκουσα. Έχω χιούμορ όμως λέει. Ό,τι σούπε. Προσβόλα. Πού είσαι.
Ξέρεις όπως λέγαμε στο σχολείο, πω τι είπε για τη μάνα. Ναι, ναι. Δες. Κυρίε και κύριοι μου, τι είναι, παιδιά! Τι είναι, Σπύρο, μα στην Κρήτη σφάζουμε στο γόνατο εμεί. Έδειξε μόνο για σφάξιμο. Εδώ θα αιματοκυλιστεί, κυρίε και κύριοι. Θα γίνει χαμό. Είμαστε στο πρωινό του ρυθμού 949. Σε ρώτησα για καλοκαίρι, αν για εμφανίσει και αυτά μετά θα έχει. Θα κάνω μετά κάποιε εμφανίσει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Α, μπράβο, θα κάνει. Μπράβο, Κωστή μου. Ωραίο αυτό. Πότε θα γίνει αυτό, μέσα στο καλοκαίρι? Ναι, πιο μετά. 30 Ιουνίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα είμαστε στο σοου που είναι Δευτέρα, Τρίτη. Κάνουμε πρόβες μετά μόνοι μας, Παρασκευή είμαστε όλη μέρα στο πλατό. Έχεις και MAD Awards, είδα, έχεις και υποψηφιότητες. Έχουμε, ναι, και στο MAD άντρας καλλιτέχνης και pop τραγούδι. Και pop, και βίντεο κλιπ. Ναι, το είδα. Ναι. Τα παίξαμε στη Μενεγάκη και στα MAD. Πάρα χίλια κομμάτια θα γίνει το παλικάρι. Και ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο στα βραβεία. Αμα εκεί γίνεται το μπέρδεμα, στα ΜΑΤ γίνονται τα μπερδέματα. Μπορούμε να πούμε ωραίο. Κάτι ή έκπληξη αυτό που θα δούμε? Θα το πω στην Κατερίνα, εσύ την κάνει. Καλά, άσε με μένα. Για τον κόσμο λέω. Αν πρέπει να δώσουμε μερικά στοιχεία. Όχι, δεν μπορώ να πω ακόμα. Θα είναι ντουέτο. Θα είναι ντουέτο και θα είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα. Για κάτσε, γιατί εδώ έχεις θέματα. Έλα ρε, σταμάτη λίγο να βάλεις μουσική. Και αυτόν θα ήθελα όμως κάποιος να τον κάνει στο Your Face and Familiar. Σταμάτης Γονίδης, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δουλέψει. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, ξεκίνησα με το Σταμάτη Γονίδη. Και τον Πέτρο. Εκείνο όλα τα λεφτά. Α, θέλω να σε δω. Έλα, Πέτρο, έλα, ρε, Πετράκη, λίγο. Έλα, ρε. Έλα. Έλα, λιγάκι. Έλα, Πέτρο, έλα. Έλα. Σύντε, αυτό, έλα, κοίτα. Κυρίες και κύριοι μου, έχουμε πάρει και το R, original για τις φιγούρες αυτές. Παναγία. Δεν είναι πολύ ωραίο? Είναι τρομερό. Το παίζεις βρε στα κλάμπς, εσύ που παίζεις? Ναι. Συγχαρητήρια, εσύ το έχεις κάνει. Ναι, διασκευή Πέτρος Καράς. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θέλω να κάνουμε και ένα ντουμαρτάκι. Θα το κάνουμε remix, ένα μαρτάκι. Ναι, να κάνουμε κάτι. Με κάτι, θα το μπλέξουμε με κάτι τρελό μέσα. Με μία φιλιό πυρδάκι. Κλαίω. Συγκίνηση. Μεγάλη τιμή και συγκίνηση. Φωνάρα, φίλιο. Παιδιά, στα πανηγύρια είναι top. Δεν το συζητώ. Μήπως να κάνουμε το ανατροπή, το πιο παλιό, με το σαν περπατάς παραπατάς. Δηλαδή, ανατρέπεται και πέφτει, δηλαδή. Το συνδύασα! Θα γίνει. Να μου το στείλει αυτό. Εννοείται. Θέλω να το έχω, να το βάλω στην. Κάνε τώρα μια ανατροπή σαν περπατά. Να, γιατί τραγουδάει, δεν είσαι τραγουδάει τίποτα. Αγοράκι μου, για να κάνεις συναυλίες το καλοκαίρι δεν πρέπει να τραγουδήσω εγώ. Δεν θέλω να σε κομπλάρω εδώ που ήρθες. Είσαι καλεσμένος και πρέπει να σου φερθούμε με ευγένεια. Μόλις κλείσουν όμως τα μικρόφωνα, θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο. Όχι, για να έχω αυτιά να ακούω. Κάτσε, θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο. Περίμενε να κλείσουμε. Κυρίες και κύριοι μου, πώς το λένε και. Έφτασε η ώρα σας. Έφτασε, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα σας. Καλά, αυτό μου έχει συμβεί. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο, έχω βάλει να με ξυπνήσουν και να μην χάσω την πτήση. Σε ξενοδοχείο. Τι πάει το τηλέφωνο, το σηκώνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ήρθε η ώρα σας. Πάμε να χαθείς πρωί. Το δερί. Άντε Παναγία. Έχει το κομμάτι αυτό. Είναι έτσι στην Κύπρο, παιδιά. Είναι πολύ πλάκα αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι μου, όπως είδατε, ένα καινούριο μέλος προσθέθηκε στο πρωινό του ρυθμού 949. Εγώ θα έρχομαι. Αυτό πήγα να σου πω. Απλά θα το κάνουμε πιο αργά λίγο. Εγώ θα έρχομαι 12. Έλα να ταράξεις Γιώργα. Θα έρχομαι άλλη φορά. Έλα Γιώργα και να θα είναι εδώ. Πες είσαι στον δρόμο. Τρούπωσε. Να σου πω, μπορείς να κάνεις το άλλο. Επειδή δεν κοιμάσαι, φαντάζομαι, 4-5, μπορείς να κοιμάσαι 6-7. Έλα κατευθείαν. Εμείς 7 η ώρα ανοίγει το μαγαζί. Λοιπόν, μετά τις 7. 7 η ώρα έχουμε ζόγαλο. Μετά πρωινό. Έλα. Θα φέρνουν τη ρόπιτε. 7, είμαστε από τις 7 παρά, έλα εδώ. Μια τροφή, όχι. Είμαστε όλοι στη διατροφή. Τι να φέρνω? Το παξιμάδι. Κόψαμε το πιλάφε και ξεκινάμε το πιλάτε. Θα σου δείξω μετά τι πρέπει να τρώ. Α, το έχω φέρει. Α, έχει φέρει το υπερπρωινό, θα στο δείξει. Πρωινό, δηλαδή. Είναι σαν να έχει κάνει διάρρεια το παγόνι. 13 δημητριακά μέσα. Όχι, αλλά είναι καλό. Όχι, είναι καλό. Δεν κάνω διατροφή τέτοια. Όχι, είναι πολύ. Είναι με σκόνες, σούπερ τροφές, από σκόνες και από ρίζες και από καρπούς δέντρων. Να φύγουμε με φας. Μια κουταλιά θα φας. Δεν μπορεί. Όλοι έχουν δοκιμάσει το πρωινό μου. Εγώ θέλω αυγά. Έχει live την Κυριακή. Δεν με ενδιαφέρει, θα δοκιμάσει μια κουταλιά, θα τη φάει που να χτυπιέται. Λοιπόν, όχι. Έχει το live την Κυριακή. Άσε να μην το θερεί στον μπαϊκό. Όλοι μου κάνουν έτσι. Επειδή δεν ξέρουν να φάνε. Σερπαντίνα. Σερπαντίνα, γραμμάτιο θα το πάρει το παιδί. Λοιπόν.
Ο τρελός Κώστας Μαρτάκης ήταν εδώ και πήγε σετ με το πρωινό του ρυθμού 949. Επίσημος πια όποτε γουστάρεις τρουπώνεις. Ρυθμός 949. Βεβαίως. Κασταλία. Ρυθμός 949. Βίλε Σινούρι. Νομίζω ταιριάζω πάρα πολύ. Ταιριάζει πολύ. Ταιριάζει γιατί σε αυτά όλα που είπες ταιριάζει και το σύνθημά μας. Παδά στο Πέτρο. Ζήτω η τρέλα! Έτσι, έτσι. Κατάλαβες, οπότε ταιριάζουν όλα. Και τα καλοκαιρινά σ' αγαπώ από Κώστα Μαρτάκη για να κλείσουμε. Τι ωραίο κομμάτι, ρε εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι όταν το πρώτο άκουσα που μου το έβαλε στο σπίτι του Στέλιος ο Ρόκος, ενθουσιάστηκα. Του λέω αυτό όπως είναι, φέρτο. Το είπα επί τόπου κιόλας. Άλλη μορφάρα. Στέλιος Ρόκος, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ψηφίζουμε Κώστα Μαρτάκη την Κυριακή. Your face and family. Καλημέρα. Καλημέρα.